εργασία, για τη γενικότερη αναβάθμιση του εργασιακού σα υπηρεσιακού στάτου. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και αύριο με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Και η αυτή μας είναι κάποτε η κοινωνική ωριμότητα και η συνδικαλιστική ωριμότητα να επιτρέψει αυτή η κοινή αγώνες να είναι αποτελεσματική και νικηφόρη. Είμαστε εδώ γιατί χάρη και στις δικές σας θυσίες, πρωτίστως χάρη στις δικές σας θυσίες και στο δικό σας επαγγελματισμό, βαδίσαμε ένα δύσκολο δρόμο. Η Ελλάδα κατάφερε να φύγει από τα μνημόνια που έφερε αετότητα, ανασφάλεια, δύσκολη πραγματικότητα στους δικούς σας τομείς, όπου χωρίς μέσα, χωρίς φόρους, χωρίς προσωπικό, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, κρατήσατε την αξιοπρέπεια της χώρας μας ξελά και την κοινωνική συμμορφή. Ξέρετε καλά ότι μαζί προσπαθήσαμε και αποκαταστήσαμε θέματα χρόνια. Ανοίξαμε σχολές. Εντάξαμε πάνω από 2.000 πυροσβέστες πενταετούς θητείας στο μόνιμο προσωπικό και ταυτόχρονα αναβαθμίσαμε και εντάξαμε πυροσβεστική και λιμενικού στις πανελλήνιες εξετάσεις. Είμαστε εδώ γιατί προσπαθήσαμε μαζί να ανακουφίσουμε τα προβλήματα υποστελέχωσης και των παλιών οχημάτων στο τοπικό επίπεδο. Είμαστε εδώ γιατί μαζί σε πολύ σκληρές συνθήκες διαχειριστήκαμε με ανθρωπισμό και με αξιοπρέπημα την προσφυγική κρίση. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, την τιτάνια προσπάθεια την εθνική, δεν διανοηθήκαμε ποτέ φίλοι και φίλοι να αξιοποιήσουμε, να εργαλειοποιήσουμε τα σώματα ασφαλείας, κάτι που βλέπουμε.